για τη δική μας. Ευχαριστούμε όμως και συγγνώμη που χάσαμε. Τα κορίτσια θα μείνουν εδώ. Καλώς μας ήρθατε. Γεια σας, βρίσκω. Και εγώ χαίρομαι. Δύο κιλάκια είπαμε χάσαμε. Δύο και είμαι στην πηγή των εξελίξεων. Μα γι' αυτό και καλά κάνετε. Είστε ένα ζωντανό παράδειγμα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Πώς μου είστε. Δεν μαυρίσατε, δεν πήγατε διακοπές, τίποτα. Δουλεύατε, μόνο δουλεύατε. Αλλά δεν κάθομαι στον ήλιο. Αυτά που προτείνουμε εμείς να τα κάνουμε εμείς στα λάθη, προσέχουμε. Πολύ αντιλιακό. Ωραία. Εμείς που καθίσαμε στον ήλιο, τι θα κάνετε για εσάς, για μας. Εμείς θα μιλήσουμε σήμερα για το Exilis, για την κορυφαία θεραπεία σύσφυξης και ανόρθωσης του δέρματος. Το Exilis στην Αμερική, όπου πρωτοεφαρμόστηκε, είναι συνώνυμο του ανέμακτου lifting προσώπου. Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός ραδιοσυχνοτήτων υψηλής ισχύος και υπερήχων. Κανένα άλλο μηχάνημα δεν συνδυάζει αυτές τις δύο ενέργειες με αυτόν τον τρόπο, με αποτέλεσμα να διεγείρει πάρα πολύ εντατικά την παραγωγή νέου κολαγόνου. Και κολαγόνο σημαίνει ανόρθωση του προσώπου, όπου σύσφυξη του δέρματος, λίανση των ρητίδων. Ανορθώνονται οι παριές, ανορθώνονται τα ζυγωματικά, επανέρχονται στη θέση που ήταν πριν από χρόνια. Με την ανόρθωση των παριών, ανοίγουν οι βαθιές ρινοχυλικές άβλακες, χωρίς να τις γεμίσουμε με κάποια ενέργεια. Οι παριές, συγγνώμη, είναι αυτές εδώ. Αυτό εδώ. Οι παριές είναι αυτό εδώ. Τα μάγουλα ανορθώνονται. Με αποτέλεσμα να ανοίγουν οι ρινοχυλικές άβλακες, χωρίς να τις γεμίζουμε με υαλουρονικό οξύ. Ανοίγουν με την ανόρθωση του προσώπου. Λιένονται λεπτές. Όλο αυτό που λέμε το περίγραμμα. Στο περίγραμμα του προσώπου παίζει ρόλο όχι μόνο η ανόρθωση των παριών, αλλά και η λιπόλυση που μπορούμε να κάνουμε μέσω των υπερήχων του Exilis. Οπότε, στις περιπτώσεις, ειδικά σε άνδρες όπου συνυπάρχει και λίπος στην περιοχή, δεν αρκεί η ανόρθωση. Πρέπει να διαλύσουμε ελεγχόμενα επιφανειακά το λίπος, ανορθώνουμε εντατικά και το περίγραμμα επανέρχεται στη θέση που ήταν πριν από δεν χρόνια. Υπάρχει και το δέρμα που πέφτει, δηλαδή σφίγγει και το δέρμα ταυτόχρονα. Ακριβώς. Ανορθώνουμε φωτογραφίες, το πριν και το μετά, πώς ακριβώς. Μια γυναίκα 75-76 χρονών. Εντυπωσιακό το κολαγόνο. Οπότε και σε πιο μεγάλες ηλικίες μπορεί να γίνει, γιατί εγώ νόμιζα ότι από μια ηλικία και πάνω δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Σε οποιαδήποτε ηλικία είναι μια πολύ δραστική θεραπεία, η οποία σαρώνει όλο το πρόσωπο, λαιμό, ντεκολτέ. Είναι η μοναδική θεραπεία με την οποία μπορούμε να δουλέψουμε στον οφθαλμικό κόγχο και να αντιμετωπίσουμε τις σακούλες στάνω και κάτω βλέφαρα. Δεν υπάρχει καμία άλλη μη επεμβατική μέθοδος με την οποία δουλεύουμε τόσο κοντά στα μάτια, παράγοντας αποτελέσματα ανέμακτης βλεφαροπλαστικής. Και φυσικά με την κατάλληλη κεφαλή του σώματος, το Exilis εφαρμόζεται και οπουδήποτε στο σώμα υπάρχει χαλάρωση, όπως είναι οι βραχίονες, που πραγματικά βλέπουμε ανέμακτη βραχιονοπλαστική να προκαλείται με αυτή τη θεραπεία. Βλέπουμε αποτελέσματα τα οποία ξεκινούν να είναι ορατά περίπου μια εβδομάδα με 10 ημέρες μετά την πρώτη συνεδρία, γιατί τότε βελτιώνεται το ήδη υπάρχον κολαγόνο, αναμορφώνεται η έλικα του κολαγόνου. Το εντυπωσιακό όμως, το ανέμακτο lifting προσώπου, το βλέπουμε περίπου ένα μήνα μετά το πέρας των συνεδριών, όταν ολοκληρώνεται και η παραγωγή του νέου κολαγόνου. Και επειδή ακριβώς παράγεται νέο κολαγόνο, είναι μακροχρόνιο το αποτέλεσμα. Και 1,5 και 2 χρόνια μετά τη θεραπεία, σε πολλές περιπτώσεις, το δέρμα εξακολουθεί και είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Τώρα, σε περιπτώσεις όπως η κυρία που είδαμε, που είχε εντοβάθη χαλάρωση και μυϊκή χαλάρωση πέρα από την επιδερμική, έχουμε ένα ακόμα ισχυρό όπλο στη φαρέτρα μας, το οποίο συνδυάζουμε πολλές φορές με το Exilis, τους εστιασμένοι υπέρυχοι. Οι εστιασμένοι υπέρυχοι μας δίνουν τη δυνατότητα πέρα από το δέρμα, την επιδερμίδα και το χώριο που παράγεται το κολαγόνο, να φτάσουμε στα 4,5 χιλιοστά κάτω από το δέρμα, στο μυϊκό σύστημα, στη μυοαπονευρωτική στιβάδα. Το λεγόμενο SMAS. Το SMAS είναι το επίπεδο που δουλεύει και ο πλαστικός χειρουργός σε ένα χειρουργικό facelift. Να ανορθώσουμε λοιπόν και το μυϊκό σύστημα που έχει χαλαρώσει, να ανορθώσουμε τα ζυγωματικά, να ανορθώσουμε τα φρύδια που πέφτουν, βαραίνουν με το πέρασμα του χρόνου. Με το Exilis θα σαρώσουμε το δέρμα σε όλο το πρόσωπο, λαιμό, ντεκολτέ. Και έτσι βλέπουμε το πραγματικό ανέμακτο lifting, όχι σαν μια εμπορική ονομασία, αλλά ως πραγματικό αποτέλεσμα για τον ασθενή μας. Δεν είναι επίπονο αυτό. Μακροχρόνιο. Δεν είναι τόσο βαθιά που λέτε. Μια ήπια θερμότητα αισθάνεται ο ασθενής. Είναι ανώδυνη θεραπεία, lunch break θεραπεία. Μόνο υποφερτή δηλαδή. Απολύτως ανεκτή, δεν υπάρχει πόνος και κυρίως αμέσως μετά επιστρέφει κανείς στην οποιαδήποτε δραστηριότητα, στη δουλειά του. Και πόσες συνεδρίες χρειαζόμαστε κατά μέσο όρο, φαντάζομαι ανάλογα με το πρόβλημα, έτσι. Εξατομικεύεται σαφώς και γίνεται διάγνωση από γιατρό πάντα στα σκούρα. Με τη μητέρα μου, Αθηνά Σκούρα, θα μιλήσει κανείς, θα γίνει αρχική αξιολόγηση. Μπορεί να είναι δύο θεραπείες για ένα μέσο πρόβλημα, μπορεί να είναι τρεις-τέσσερις θεραπείες για ένα πιο έντονο πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, βήμα-βήμα, βλέπουμε τη βελτίωση, προχωρούμε εφόσον χρειάζεται σε επόμενη θεραπεία. Είναι γνωστό ότι στα σκούρας με ο ασθενής πληρώνει ένα συνεδρία, δεν προκαταβάλει χρήματα, αξιολογεί το αποτέλεσμα, το κουβεντιάζουμε, τι παραπάνω μπορούμε να δούμε και συνεχίζουμε εφόσον χρειάζεται. Και φυσικά με αυτή τη φιλοσοφία λειτουργούμε σε όλα μας τα ιατρία, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί στο κάτω-κάτω κάποιος πάει, κρίνει το αποτέλεσμα, αν μείνει ικανοποιημένο, συνεχίζει. Φυσικά, κυρίως επειδή μιλάμε για τόσο δραστικές θεραπείες, οι οποίες μέρα με τη μέρα, θεραπεία με τη θεραπεία, έχουν μια πολύ άμεση εξέλιξη, θα πρέπει να βλέπει ο ασθενής να το αξιολογεί.
βλέποντας το αποτέλεσμα που θέλει, μπορεί νωρίτερα να σταματήσει και θα το συστήσουμε κι εμείς. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά που ήσασταν μαζί μας. Και εσάς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και σήμερα, λοιπόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε με πολλά. Για να ακούς τις διαφορετικές απόψεις, πριν σχηματίσεις τη δική σου, πρέπει να είσαι open. Ο Άκης Παυλόπουλος και η Ντόρα Κουτροκόη είναι open. Είσαι open.